Σε μια σπουδαία κίνηση θα προχωρήσει ο Μίλτος Τεντόγλου μετά το άλμα του στα 8 μέτρα και 41 εκατοστά που αποτελεί την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο. Θα διαθέσει σε δημοπρασία τα περιβόητα παπούτσια και τα χρήματα που θα δοθούν στα σεισμόπληκτα παιδιά της Τουρκίας. Μπορώ να κάνω 40 που δεν θέλω όπως το είπα. Σταμάτησα τον αγώνα μου στο 41, ήταν οκ, ήταν ότι καλύτερο. Ο Μίλτος Τεντόγλου τους έδωσε τα παπούτσια στο χέρι που του ακύρωσαν το 8.40. Είναι και πάλι στην κορυφή του κόσμου για το 2023 με 8.41, γιατί απλά μπορεί. Και θα βγάλει στη δημοπρασία τα επίμαχα μη εγκεκριμένα παπούτσια του. Προσπαθούσα να κάνω ένα 40, ήμουν ευχαριστημένος με ένα 40. Τώρα το 41 ήταν τυχερό που ήταν 41, θα μπορούσε να 42, 43. Μπορούσε να το κάνει, θέλω να το κάνει και το έκανε. Μου είπε ότι εγώ δεν χαλιέμαι από αυτά, συνεχίζω. Τι θα τα κάνεις αυτά τα παπούτσια, θα μας πεις. Θα τα κρατήσω αυτά, θα τα κάνω. Η είδηση έγινε και στην Τουρκία η πρωτοβουλία του Χρυσού Ολυμπιονίκη να βγάλει στο σφυρί τα παπούτσια του και με τα χρήματα να βοηθήσει τα σεισμόπληκτα παιδιά. Να τα δώσουμε για πληστηριασμό, να πάρουν τα λεφτά να δώσουμε στα παιδιά της Τουρκίας. Το διαδίκτυο πήρε φωτιά με τη νέα μεγάλη επίδοση του Μίλτου Τεντόγλου. Του ακύρωσαν το 8.40 και έκανε 8.41. Να το ακυρώσουν και αυτό να κάνει αύριο 9 μέτρα. Μόνο εδώ σε αποκλειστικές εικόνες τα νέα παπούτσια του Μιλτιάδη Τεντόγλου. Εντός ή εκτός έδρας, με δύο ή με ένα παπούτσι, με spikes ή με σαγιονάρες, με μοβ ή μαύρα. Μίλτο Τεντόγλου, τους κάνεις πλάκα. Δεν ξέρω γιατί με αγαπάνε τους πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Γέλασα με όλα. Το διάβασα σχεδόν όλα τα σχόλια. Ο Τεντόγλου ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη του και ετοιμάζεται για το ευρωπαϊκό κλεισού στίβου που θα διεξαχθεί στις αρχές Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη.